Έκανα λόγο για αντιγρυπικό εμβολιασμό. Πάμε στον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Σκουντάκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συνδυάζονται βέβαια ή μάλλον έχουμε μάθει να ζούμε και με τη γρήπη και με την πανδημία. 2,5 χρόνια τώρα, σωστά? Ζούμε με αυτά τα δύο, δεν έχουμε μάθει. Να διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπατε, να ζούμε, γιατί το τελευταίο καιρό ειδικά έχουμε λίγο ξεχάσει όλα αυτά τα μέτρα προστασίας, όλες αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να τηρούμε για να προστατευτούμε και από τον κορονοϊό και από τη γρήπη. Είναι αναμενόμενο βέβαια να έχουμε κουραστεί από όλα αυτά. Βέβαια, έχουμε κουραστεί. Τα κρούσματα έρχονται και επιβεβαιώνουν ότι και τα δύο, και η γρήπη και ο κορονοϊός είναι εδώ. Θα σας πω, το έχουμε μάθει, για να είμαι λίγο ακριβής, πήγαινε στο κομμάτι του εμβολιασμού. Καθώς υψηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας, την ίδια ώρα που και πέρυσι και φέτος, χιλιάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έσπευσαν να προμηθευτούν το αντιγρυπικό εμβόλιο και να εμβολιαστούν. Δηλαδή δεν φοβήθηκαν, δεν υπήρξε κάποια αποτροπή προκειμένου να μην προβούν σε ένα ζύο εμβολιασμού. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι έχουν μάθει. Το θέμα είναι φέτος τι γίνεται, πώς θα κυλήσει η διαδικασία, πότε ξεκινάει, ποια η συμβουλή σας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το κομμάτι αυτό. Φέτος, λοιπόν, είμαστε στα φαρμακεία απολύτως έτοιμοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να ξεκινήσουμε τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Έχουμε προμηθευτεί ήδη τις πρώτες ποσότητες αντιγρυπτικών εμβολίων και συνεχίζουμε να παραλαμβάνουμε ποσότητες οι οποίες πιστεύω θα είναι επαρκείς για να ολοκληρώσουμε. Εάν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στο 1/4 της συνολικής πίτας κατανομής των εμβολίων στα φαρμακεία, σωστά? Περίπου. Πρέπει να ξέρουμε ότι η ποσότητα των εμβολίων δεν έρχεται σε μία παραγγελία, σε μία παραλαβή. Έρχεται σταδιακά και καλύτερα που συμβαίνει έτσι, γιατί μπορούμε και εμείς και ελέγχουμε και ίσως πιο καλά το απόθεμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Όπως και να έχει όμως, αυτό που ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας είναι να πληροφορηθούν πρώτον αν πρέπει να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο αφορά οπωσδήποτε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Όπως, κύριε Σκουντάκη, και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Συγγνώμη, τις αυτές. Συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Πάμε να υπενθυμίσουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Όλοι οι συμπολίτες μας, λοιπόν, οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών, καλό είναι να εμβολιαστούν, όπως και τα παιδιά τα οποία είναι άνω των 6 μηνών. Ανεξαρτήτως τώρα αυτές οι ομάδες του πληθυσμού αν έχουν κάποιες παθήσεις ή συνοδά νοσήματα και ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κάποια νοσήματα όπως είναι αυτοάνοσα, καρδιακά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, ναι. Οι έγκυες επίσης, γυναίκες και οι λεχόνες πρέπει να εμβολιαστούν. Τώρα πιθανόν να ξεχνάω κάποιες ομάδες, αλλά μέσα σε άκρες αυτοί πρέπει οπωσδήποτε μετά από συνεννόηση με τον γιατρό τους να πάρουν την κατάλληλη ιατρική ηλεκτρονική συνταγή και να απευθυνθούν στο φαρμακείο της προτίμησής τους για να κάνουν εκεί το εμβόλιο. Εδώ βέβαια να θυμίσω ότι καλό είναι ο εμβολιασμός να μην γίνει τώρα αυτές τις μέρες, γιατί θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα της ανοσίας την θεωρητική αυτή περίοδο κατά την οποία υπάρχει έξαρση της γρήπης. Αυτό συμβαίνει από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά. Επομένως, το πιο σωστό η σύσταση είναι ο εμβολιασμός να γίνει από τις 15-20 Οκτωβρίου και μετά, ναι, ώστε να είμαστε απολύτως προστατευμένοι από τα μέσα Νοεμβρίου και για όλη τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα, να κάνουμε και ένα σχόλιο για την πανδημία και τον κορονοϊό και την πορεία των εμβολιασμών που, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, κάπως το έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει δίπλα μας. Όπως σας είπα, ο κόσμος έχει κουραστεί. Είναι αναμενόμενο. Μετά από 3 χρόνια σχεδόν έντονης ψυχολογικής πίεσης, έντονης πίεσης για προστασία και προστατευτικά μέτρα και για να κάνουμε εμβολιασμό, ο όρος ο πληθυσμός έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο ψυχολογικά, το οποίο είναι αρκετά επιβαρημένο. Καταλαβαίνω και ζω καθημερινά όλη αυτή την κατάσταση λόγω του επαγγέλματός μου, αλλά από εκεί και πέρα οφείλουμε να προστατεύσουμε όλους αυτούς τους αδύνατους επιβαρημένους συμπολίτες μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να κόψουμε την οδό διάδοσης του κορονοϊού. Αυτό γίνεται αν χρησιμοποιήσουμε σωστά την προστατευτική μας μάσκα, εάν δεν συνοστιζόμαστε σε κλειστούς χώρους,
και οπωσδήποτε αντιρρούμε κανόνες υγιεινής για τα χέρια μας. Και τελευταίο και το πιο σημαντικό βέβαια είναι το εμβόλιο, το οποίο έχουμε την τύχη να το έχουμε διαθέσιμο στη χώρα μας. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις αυτού του εμβολίου και τώρα πρόσφατα, εντός κάποιων ημερών, έχει ξεκινήσει η διάθεση και της τέταρτης δόσης, της αναμνηστικής αυτής δόσης, η οποία περιέχει δύο στελέχη της παραλλαγής όμικρον, η οποία ήταν αυτή η παραλλαγή η οποία επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Σωστά, είναι το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Είναι γνωστό. Είναι λοιπόν ένα μας επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προστασία όσων έχουν εμβολιαστεί με τις προηγούμενες δόσεις του εμβολίου. Κύριε Σκουντάκη, να είστε καλά. Θα συστήσω λοιπόν σε όλους να κλείσουν ραντεβού στην φαρμακεία και να προβούν στον εμβολιασμό με την τέταρτη δόση, πάλι βέβαια σε όσους έχουν ήδη κάνει την τρίτη δόση. Και όσοι βέβαια δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο διάστημα, καθώς αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, υπάρχει ένα διάστημα τριών μηνών από την περίοδο που κάποιος έχει νοσήσει. Έχει επικαιροποιηθεί αυτή τη στιγμή το χρονικό διάστημα μετά την νόσηση, έχει μειωθεί στους τρεις μήνες και μπορούμε μετά από αυτό το διάστημα να εμβολιαστούμε. Εάν τυχόν δεν έχουμε κάνει μάλιστα. ή την τρίτη ή την τέταρτη δόση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.